Κυρία Μέρκελ βρίσκεται αυτή την ώρα σε ένα ιδιότυπο πολιτικό κενό. Αλλάζουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η νίκη του Γάλλου σοσιαλιστή του Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, αλλά είναι και η ήττα, η εκλογική ήττα που γίνεται σε διάφορες περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από τη μεριά της κυρίας Μέρκελ, αλλά η άρνησή της να δεχθεί ότι μεταβάλλονται τα πράγματα και κυρίως να εφαρμόσει μια πολιτική, αυτή την πολιτική του μέχρι πρότινος γνωστού ως γαλλογερμανικού άξονα Μέρκελ Σαρκοζή, ναι, που στην κυριολεξία δημιουργεί ασφυξία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Όταν μάλιστα η ύφεση συνεχώς καλπάζει και απειλεί πια, έτσι, και τις λεγόμενες ισχυρές οικονομικά χώρες. Η Ολλανδία, για παράδειγμα. Η Ολλανδία είναι σε ύφεση. Η Ολλανδία, η οποία βρίσκεται και σε κατάσταση πολιτικής κρίσης. Η οποία, κύριε Πρόεδρε, διότι ψηφίζει. Παρακαλώ. Αφήνει να δημιουργούνται κόμματα παιδοφιλίας, κύριε Πρόεδρε. Εσείς, ο άνθρωπος του δικαίου, χρόνια στο Δικηγορικό Σύλλογο. Μετά, υπουργός δικαιοσύνης. Μετά, χίλια δυο πράγματα. Οι Ολλανδοί που μας κάνουν τον κάργα, κύριε Πρόεδρε, έχουν δημιουργήσει κόμμα παιδόφιλων, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, και που το λέω, ντρέπομαι. Το ξέρω, πρόκειται. Ναι. Το ξέρω. Πρόκειται για την πιο εκφυλισμένη, όσο και εκφυλιστική εκδοχή ενός κατά τα άλλα λεγόμενου δημοκρατικού, έτσι, πολιτικού συστήματος. Τώρα. Και μάλιστα αυτό γίνεται, ακούστε, ναι, κύριε Αυτιά, αυτό λέει γίνεται και δικαιολογείται στην Ολλανδία στο όνομα της αναγνώρισης των ελευθεριών που έχουν οι Ολλανδοί πολίτες να συγκροτούν ακόμη και τέτοια κόμματα. Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτοί που μας κουράν το δάχτυλο, κύριε Πρόεδρε, που έχει γονατίσει ο Έλληνας αυτή την ώρα, 72 αυξήσεις φόρων, κύριε Πρόεδρε, 9 χαράτσια, 1.100.000 άνθρωποι χωρίς δουλειά, 1 στους 2 νέους άνεργος, χιλιάδες νέοι στο εξωτερικό. Και το 30%, έτσι, και το 30% του ελληνικού λαού κάτω από το όριο της φτώχειας. Ακριβώς. Με μία μεσαία τάξη, η οποία δεν συρρυκνώνεται, έχει εξαφανιστεί, έτσι, εξαφανίζεται, κύριε Αυτιά. Πού πάμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε? Πού πάμε? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι αναμφισβήτητα να διεκδικήσουμε, να διεκδικήσει η Ελλάδα. Και επειδή παρακολούθησα λίγο πριν τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Καμένο, θυμηθείτε, πριν από έναν χρόνο είχα ζητήσει όλη η πολιτική αρχηγή όλων των πολιτικών δυνάμεων με μία φωνή να ανεβούμε στο αεροπλάνο και να πάμε στις Βρυξέλλες. Το θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και μπράβο σας. Σπάνια λέω μπράβο σε πολιτικό. Αλλά βλέπετε ότι τότε ήταν άλλες οι επιλογές των άλλων πολιτικών αρχηγών και αυτόν τον ενωτικό λόγο τον οποίο απίφθηνα τον περιφρόνησαν και κάποιοι τον λιδόρισαν κιόλας. Διότι εκείνο που πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την ώρα είναι να αποδεσμευθούμε, να απαγκιστρωθούμε από τις ρυθμίσεις του μνημονίου. Να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα τα οποία θα ανακουφίζουν τη χώρα. Έτσι. Για παράδειγμα, όλοι μαζί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε αυτό που επίμονα λέω για να εισπράξω όταν το είπα για πρώτη φορά ακόμη και την περιφρόνηση από τη μεριά του κυρίου Βενιζέλου αλλά και του κυρίου Σαμαρά. Τι είχα πει? Ναι. Είναι ρεαλιστικό, έλεγα, να διεκδικήσουμε δύο πράγματα τούτη την ώρα. Τη χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το 2018. Έτσι. Να πάρει μία ανάσα ο τόπος. Και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε και ένα πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα. Θυμηθείτε, κύριε Αυτιά, αυτό το είχα πει στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους αρχηγούς που είχε ο τότε πρωθυπουργός ο Παπανδρέου και είχα καταθέσει ολοκληρωμένη την πρόταση και στη Βουλή. Το ίδιο έκανα και στον μετέπειτα πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο. Εισέπραξα την άποψη. Είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε. Και τι έλεγα? Ένα πενταετές πρόγραμμα στηριγμένο στην δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με το ποσό των 20 έως 30 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με μέρος του ΕΣΠΑ. Δηλαδή χρήματα τα οποία υπάρχουν, κοιμούνται. Βεβαίως. Και κοιμούνται μέσα από τις πολιτικές ανεπάρκειες, μέσα από την αδιαφορία που επέδειξε και η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου αλλά και οι προηγούμενοι. Και ενώ το ΕΣΠΑ πλησιάζει στο τέλος της χρονικής του διαδρομής, για τα χαθούν τα λεφτά, αρχές του 2014, τέλη 2013 τελειώνει, έχουμε απορροφητικότητα δυστυχώς μόνο 38 έως 40%. Και το ερώτημα, πώς θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας? Σωστό. Θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας με 100.000 νέους διορισμούς στο δημόσιο, όπως κάποιοι άλλοι λένε?
Οι θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν μέσα από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Μπορούν να προκύψουν μέσα από τη διεύρυνση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, ο οποίος είναι συρρυκνωμένος και βεβαίως μπορεί να διευρυνθεί με ποιοτικά χαρακτηριστικά για να έχουμε και τη λεγόμενη ποιοτική μεγέθυνση. Δηλαδή να γίνουν τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά, να γίνουν καινοτομικά, για να μπορέσουν να έχουν μια σημαντική παρουσία όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Με το δεδομένο, κύριε Αυτιά, ας μιλήσουμε κάποτε πολύ συγκεκριμένα. Δεν φτάνει να συνθηματολογούν κάποιοι και να λένε ότι μας έσωσαν, όπως ο κύριος Βενιζέλος ή ο κύριος Σαμαράς. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται. Όταν εισάγει η χώρα μας Όσπρια, το μέγιστο μέρος των καταναλισκόμενων προϊόντων, όταν φτάνουμε στο σημείο να εισάγουμε 85% μοσχαρίσιο κρέας και άλλο τόσο χοιρινό για την εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορεί αυτό το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών να ισορροπήσει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε στοιχειώδη εκκίνηση της παραγωγικής και αναπτυξιακής διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι μας πάνε πίσω. Ακούω πάλι ότι μπαίνει το δίλημα ευρώ ή δραχμή. Αυτό έχει λυθεί, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θυμάμαι από το συνταγματικό δίκαιο ότι οι εκλογές είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα πάντα, όπως μου πριν από λίγη ώρα μου το είπε και ο κύριος Αργυρόπουλος. Εδώ, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Δημητρόπουλος. Παπαδημητρόπουλος, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, Δημητρόπουλος, ναι. Λοιπόν, οι εκλογές είναι δημοψηφισματικού χαρακτήρα. Ορθά σας το είπε ο καθηγητής ο κύριος Ανδρέας Δημητρόπουλος. Έτσι. Βέβαια δεν είναι ακριβώς δημοψηφισματικού χαρακτήρα και νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, διότι δεν τίθεται μόνο ένα ερώτημα προς τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Που καλείται να το απαντήσει με την ψήφο του. Τίθεται και άλλα. Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Δημητρόπουλος, ο κύριος καθηγητής, όταν επισημαίνει ότι κυριαρχεί ένα από τα πολλά ερωτήματα. Βεβαίως δεν είναι μονοσήμαντο το ερώτημα των εκλογών. Ένα πολύ δημοψήφισμα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, κύριε. Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Δημητρόπουλε, έχετε δίκιο. Διότι, για παράδειγμα, σε τούτες τις εκλογές, εγώ εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει εδώ και καιρό, θέλει και ευρωζώνη και ευρώ και σταθερή παραμονή της χώρας. Σωστό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Θέλει όμως ταυτόχρονα με την ψήφο του να αναδείξει εκείνη την πολιτική η οποία, για παράδειγμα, θα χτυπάει την παραοικονομία, θα πατάσει την φοροκλοπή, θα πατάσει την διαφθορά, η οποία διαφθορά κατέχει το 10% και λέει λατή κυριαρχία του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και το 30% το λέει λατή και επίσης το κατέχει η παραοικονομία. Από πού θα προκύψουν έσοδα? Θα προκύψουν έσοδα με την περικοπή μισθών, συντάξεων Όχι, και κοινωνικών δαπανών. Δεν αντέχει άλλο αυτός ο τόπος. Σωστό. Έχει ματώσει η ελληνική κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε να πολλώνει το κλίμα των εκλογών με βάση όλα αυτά που ακούγονται και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και η νυφάλη άποψη και θέση της δημοκρατικής αριστεράς ποια είναι σε αυτό το διπολισμό που πάει να δημιουργηθεί? Κοιτάξτε, από τη μια μεριά πάει να στηθεί ένας πόλος, κυρίως από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, δηλαδή των υπετίων και υπευθύνων, ναι, με την πολιτική τους για την κατάλληλα που βρίσκεται ο τόπος, και από την άλλη θέλει να στηθεί μια λαϊκιστική αριστερά. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, να μην οδηγηθούμε σε ένα κακέκτυπο, όσο και επικίνδυνο, στερεότυπο ενός νέου δικομματισμού. Από τη μια, αυτοί οι οποίοι τροφοδότησαν, δημιούργησαν, έφεραν, είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη πολιτική, την μνημονιακή, την δανειακή σύμβαση και τα άλλα σχετικά, και από την άλλη μια λαϊκιστική αριστερά η οποία τι λέει? Άμεση καταγγελία. Πότε λέει καταγγελία, πότε λέει τριετή παύση πληρωμών, πότε λέει αναστολή πληρωμών, ενώ τι λέει η δημοκρατική αριστερά? Ο τρίτος πόλος ή ο τρίτος δρόμος, εκείνο το οποίο λέμε άμεσα μέτρα που αφορούν στην πολιτική που ασκείται στο εσωτερικό του τόπου, ναι. Και είχα και άλλη φορά την δυνατότητα πάλι σε εσάς, στη φιλόξενη εκπομπή σας, να τα αναπτύξω και τα επανέφερα ξανά και χθες πολύ πιο έντονα, και ταυτόχρονα άμεση, συστηματική, σκληρή διαπραγμάτευση από τη μεριά της Ελλάδας, συγκεκριμένη διαπραγμάτευση για την αποδέσμευση και απαγκίστρωση από τους όρους του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι ένας εύκολος λαϊκισμός. Δηλαδή, κύριε όλα Πρόεδρε, όλα τα άλλα είναι υπεράσπιση. Παρακαλώ. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, λέτε εσείς,
Δεν μπορεί άλλο να μειωθούν οι μισθοί. Δεν μπορεί άλλο να μειωθούν οι συντάξεις. Δεν αντέχουμε άλλους φόρους. Μέσα σας μεταφράζω σωστά, κύριε Πρόεδρε? Γι' αυτό ακριβώς, ναι? Γι' αυτό ακριβώς και τι είπα. Είπα ότι εκείνο που πρέπει άμεσα να γίνει είναι η άρση, ας κυριολεκτήσω γιατί δεν μ' αρέσει να γενικολογώ και ναι, να μιλάω αφηρημένα, άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία γκρέμισε τους κατώτατους μισθούς. Μάλιστα. Και παρέσυρε το σύνολο των αμοιβών. Διότι πού να πάει άλλο η σύνταξη? Έτσι. Πόσο άλλο να είναι σύνταξη ντροπής και φτώχειας? Πού αλλού να πάει ο μισθός? Και βεβαίως το δεύτερο που είπα είναι άμεση άρση της ρύθμισης για την λήξη της μετενέργειας. Σωστό. Από προχθές, κύριε Αυτιά, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, άνθρωποι της μισθωτής εργασίας, που με την λήξη της μετενέργειας είδαν να συρρυκνώνονται οι ήδη συρρυκνωμένες αποδοχές τους. Έως και 500 ευρώ, κύριε Πρόεδρε, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. 33.000 καινούργιες συμβάσεις υπογράφτηκαν και όλες ήταν ατομικές. Και βέβαια, όλα αυτά στο όνομα, κύριε Πρόεδρε, της ανάπτυξης. Γιατί έγινε η Βουλγαρία... Ποιας ανάπτυξης, κύριε Αυτιά? Έγινε η Βουλγαρία τόπος ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε, με τα 150 ευρώ το μήνα. Κύριε Αυτιά, ποιας ανάπτυξης? Άκουγα πριν από καιρό τον πρόεδρο της Βουλγαρίας. Ναι. Να λέει ότι εδώ έχουμε απαράδεκτους, λέει, μισθούς, έχουμε μισθούς φτώχειας. Δεν είδα 2 χρόνια να γίνεται μία επένδυση. Σωστό. Και ποιος τολμάει υπεύθυνα να πει ότι αυτό το τσάκισμα της μισθωτής εργασίας, αυτή η μείωση των μισθών, μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας? Απλώς θέλουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ναι. Ξεκαθάρισαν αυτό το τοπίο, ρήμαξαν την αμοιβή της μισθωτής εργασίας προκειμένου να είναι ευχερέστερη η οποιαδήποτε κερδοσκοπική επένδυσή τους. Περί αυτού ο λόγος. Όταν είναι αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, ότι το μισθολογικό κόστος έχει την μικρότερη, την πλέον μικρή, την ελάχιστη συμμετοχή στο συνολικό κόστος του προϊόντος που κάθε φορά παράγεται. Και εν πάση περιπτώσει δεν αγωνιζόμαστε, κύριε Αυτιά, για να δημιουργήσουμε μισθούς ασιατικών χωρών.